Το θέατρο της Τετάρτης. Συζυγική ζωή του Ζιλ Ρενάρ. Παίζουν η Μέρη Αρώνη, Μάρθα και ο Δημήτρης Μαλαβέτας, Πιέρ. Η μετάφραση και η ραδιοφωνική προσαρμογή είναι της Ιουλίας Ιατρίδη. Η μουσική επιμέλεια της Νίκης Θεμελή. Επιμέλεια ήχων Αρτέμιδος Τροΐζου. Ρύθμιση ήχου Θανάση Πολίτη. Η ραδιοσκηνοθεσία είναι του Σπύρου Μιλιώνη. Αν είναι δυνατόν τώρα. Από τότε που παντρεύτηκες δεν είχες ποτέ ούτε μία φιλεναδούλα. Ποτέ. Έλα, Πιέρ, μπορείς να μου το πεις εμένα αφού μιλάμε ελεύθερα. Μη φοβάσαι, κανένας δεν ακούει. Ο πύργος είναι ήσυχος. Η γυναίκα σου αγρυπνά κοντά στη μικρούλα της που ήταν ανήσυχη. Φοβάται πως θα περάσει άσχημη νύχτα γι' αυτό. Δεν βαριέσαι, δεν έχει τίποτα το παιδί. Το ελπίζω. Θα είναι το δοντάκι του. Μπορεί, ξέρω κι εγώ. Την καημένη τη μικρούλα. Σίγουρα η μητέρα της δεν την παρατούσε για να σε τσακώσει στα πόδια μιας άλλης γυναίκας. Πες μου λοιπόν, πες μου. Μα το είπα κιόλας, ποτέ. Ίσως δεν θα μου το έλεγες. Όχι, όχι, θα στο έλεγα για να κάνω το σπουδαίο. Έλα, δεν μπορεί, κάποιο πειρασμό θα είχε. Όχι, όχι. Α, ναι, ναι. Πώς, έναν. Για, λέγε. Θυμάμαι κάποια μέρα στο δρόμο, έπεσα πάνω σε μια κυρία που δεν ήταν άσχημη. Μάλλον όμορφη, θα έλεγα. Ναι, όμορφη. Που εδέησε να χαμογελάσει καθώς τη ζητούσα συγγνώμη. Εκεί ήταν κόσμος πολύς εκεί. Άσε που στεκόταν μπροστά μας και ένα περίπτερο που δεν έλεγε να μετακινηθεί. Πήγαμε λίγο πιο πέρα. Καθώς τη σερβίριζα κάτι ακαθόριστες ευγένειες και δικαιολογίες, αυτή μου έδωσε τη διεύθυνσή της και με κάλεσε να πάω να τη δω. Δεν πήγα. Της έστειλα ένα κουτί για γάντια. Άδειο. Άδειο. Γιατί άδειο? Γιατί ήταν φτηνότερο. Τόσο άξιζε η κυρία σου. Αυτή είναι η πιο κοσμική περιπέτεια που έχω να σου προσφέρω. Τώρα δεν αξίζουν τίποτε. Πώς αξίζουν, με ενδιαφέρουν. Μ' αρέσει να ακούω τέτοιου είδους εκμυστηρεύσεις. Πολύ μ' αρέσει. Να, θυμάμαι μια άλλη φορά. Όχι, δεν το λέω. Έλα, Πιέρ, πες το. Έλα, κοιτούσα τη μικρή υπηρέτρια που είχαμε πάρει στο σπίτι. Ξεσκόνιζε τα έπιπλα στο γραφείο με πάρα πολύ προσοχή. Άφηνε το πόδι του τραπεζιού, έπιανε το κουμπιστήρι της πολυθρόνας. Ήταν ο καιρός βαρύς, ετοιμαζόταν καταιγίδα. Και αυτή άστραφτε σαν φρατζολάκι. Με ξενεύριζε. Ξαφνικά. Με κάνεις και κοκκινίζω. Ξαφνικά τη φίλησα. Πω τη φρίκη. Στο μάγουλο. Ούτε κι εγώ θυμάμαι πού. Δεν έβλεπα μπροστά μου. Και έφυγα τρέχοντας σαν να με κυνηγούσαν. Ω το δειλό. Όχι μόνο δειλός, αλλά και κακός. Γιατί με την πρώτη αφορμή την έδιωξα. Δεν ξέρω ωστόσο τι κατάλαβε αυτή η φουκαριάρα από όλη εκείνη την περιπέτεια. Έπρεπε να ζητήσει εξηγήσεις από τη γυναίκα σου. Άλλο τίποτα? Αυτά είναι όλα. Μα το Θεό, λίγα είναι, πολύ λίγα. Λυπήσου το φτωχό άντρα που είμαι. Πίστεψε πως υπάρχουν πιστοί σύζυγοι. Ένας από αυτούς είμαι κι εγώ. Πιστεύεις πως οι άντρες είναι πιστοί? Πιστεύω πως εγώ τουλάχιστον είμαι. Αναγκαστικά. Και πιστεύω πως και ο δικός σου άντρας είναι. Και εσύ? Κι εγώ. Χωρίς ομολογουμένως να κάνω μεγάλη προσπάθεια. Πόσα χρόνια είσαι παντρεμένος? 12. Παντρεύτηκα νέος, μόλις έπηξε λίγο το μυαλό μου. Ω, 12. Χωρίς να λογαριάσω τους μήνες που ήμουν αραβωνιασμένος. Για σε με να σε κοιτάξω λιγάκι. Κοίταξέ με. Ας κοιταχτούμε. Δεν θα κουραστώ εγώ πρώτος. Δεν με πειράζει να φαίνομαι γελίος μπροστά σου. Ξέρω πως δεν πιστεύεις στα φαινόμενα. Εσύ γελίος. Μάλλον άγιος. Και εσύ που μου κάνεις την πεπειραμένη. Πες μου, είχες ποτέ φίλους? Σε μένα αυτή η ερώτηση. Φίλους κιόλα. Στον πληθυντικό. Μπράβο. Τι να τους κάνω? Μα να διασκεδάζεις. Τα παραλέω, ε. Προφανώς. Και να ήταν έτσι, δεν θα το ομολογούσες. Γιατί όχι?
Θα έκανα κι εγώ τη σπουδαία. Θα άρεσε σε πολλού. Όχι και τόσο. Ελάσε τα αστεία. Χωρί να θέλω να καμαρώσω, όταν ήμουν κοπέλα είχα κι εγώ ένα-δυο α πούμε θύματα, όπω όλα τα κορίτσια. Κάποιο μάλιστα έπεσε από το άλογο κάτω από το παραθυρό μου. Α, έτσι. Την είχε καλά λογαριάσει ο περιουολόγο στην πτώση του. Πράγμα που το χάρηκα πολύ βέβαια. Από τότε. Τίποτα. Εγώ όταν πια παντρεύτηκα, δεν είχα την περιέργεια να σκύψω να κοιτάξω από το παράθυρο. Φοβάσαι πως ο άνδρας σου μας ακούει. Το σημερινό κυνήγι τον κούρασε πολύ. Κοιμάται στο κρεβάτι του, σίγουρος για τον εαυτό του. Λες λοιπόν και το υποστηρίζεις πως κανένας άνδρας δεν... Ναι, το υποστηρίζω. Μήπως ξεχνάς τίποτε, ούτε γράμματα δεν σου έγραφα. Όχι, γιατί ήξερα πως αφού τα διάβαζε ο άντρας μου, δεν θα με άφηνε να απαντήσει. Μπράβο, αυτό παρά είναι. Και όμως είναι αλήθεια. Αναρωτιέμαι τι κάνουν οι άντρες που σε γνωρίζουν. Μα φίλε μου, αυτά τα πράγματα είναι πάντα τα ίδια. Αν δεν κάνεις νόημα σε έναν άντρα, δεν πλησιάζει. Νόημα, τι νόημα. Α, όσο γι' αυτό είναι σχετικό με το κάθε περιβάλλον. Και βέβαια μένει απαρατήρητο στους αδιάφορους σαν για σένα, αλλά πάντα υπάρχει κάποιο νόημα. Για κάντο να δούμε. Α, όχι, όχι. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να κάνω νόημα σε κανέναν. Και αυτό είναι το μυστικό μου. Δεν έχεις τίποτε στη συνείδησή σου που να μπορούσα κι εγώ να σε μαλώσω γι' αυτό. Ένα ελάχιστο αμάρτημα, ένα αδιόρατο λεκεδάκι. Ο μόνος αναμάρτητος είσαι εσύ, φίλε μου. Αν ήταν κάτι σε βεβαιό, θα σου το έλεγα. Μεταξύ μας δεν θα είχα καμιά σημασία αυτό, έτσι δεν είναι? Καμιά. Βλέπεις λοιπόν ότι κι εσύ είσαι μια τίμια γυναίκα και δεν θα πάψεις ποτέ να είσαι τίμια γυναίκα. Μου το λες με κακία. Σου το λέω με σεβασμό. Δεν θα είσαι παρά μια τίμια γυναίκα. Πω, με προκαλείς, πρόσεξε. Είμαι τίμια γυναίκα ως τώρα. Αλλά δεν βγαίνω στα κεραμίδια να το διαλαλήσω ότι θα είμαι πάντα τίμια, γιατί δεν το ξέρω. Στα αλήθεια, δεν ξέρω τίποτα. Δεν έχω καμιά διάθεση να απατήσω τον Άλφρεντ. Κι όμως είναι ώρες που απελπίζομαι μπροστά στη βεβαιότητα ότι δεν θα τον απατήσω ποτέ. Γιατί η βεβαιότητα αυτή είναι κάπως ανόητη, κάπως παράλογη. Μπορώ να εγγυηθώ για το χτες, ακόμα και για το σήμερα. Δεν λέω πως είναι κάτι ηρωικό από μέρους μου, ωστόσο είναι αρκετό. Και επιφυλάσσεσαι για το μέλλον. Επιφυλάσσομαι για το απρόπτο. Για κάποιες ώρες κρίσεως, όπου ό,τι και αν ορκίστηκε κανείς δεν έχει καμιά σημασία. Είμαι τίμια γυναίκα, τίμια που καμιά φορά αμφιβάλλει για την αντίστασή της. Η ζωή μου σήμερα κύλησε ελαφρά και χωρίς διακυμάνσεις. Γλίστρησε πάνω σε ένα γνήσιο πάγο. Όμως πρέπει πάντα να φοβόμαστε το ατύχημα. Το φοβάμαι. Το φαντάζομαι και να τριχιάζω. Να τριχιάζω από τον τρόμο. Να, μιλάς σαν γυναίκα που δεν είναι καθόλου κουτί. Δεν μπορεί κανείς να ορίσει την ημερομηνία ενός ατυχήματος. Λέω μόνο πως είναι δυνατόν να γίνει. Πιθανόν. Όχι. Δεν μ' αρέσει να το προσδιορίζω περισσότερο. Η πονηρή ιδέα με διασκεδάζει στην αρχή, αλλά γρήγορα αισθάνομαι πως το πράγμα δεν θα ήταν διόλου αστείο οποτεδήποτε αν γινόταν και με οποιονδήποτε. Αυτή η εικόνα της απιστίας θα πρέπει να μένει έτσι στην αμφιβολία, στην απόσταση. Ναι, αλλά σαν ιδέα μπορεί να παρασύρει. Δεν βιάζομαι να με παρασύρει. Ούτε εγώ βιάζομαι. Ούτε ο άντρας σου, ούτε η γυναίκα μου. Έτσι εδώ στον πύργο μου, μακριά από την πόλη, που φιλοξενούμε τις φθινοπορεινές αυτές μέρες τους φίλους μας, βρισκόμαστε τέσσερις παντρεμένοι άνθρωποι. Και από μια παράξενη τύχη, αυτοί οι τέσσερις άνθρωποι είμαστε όλοι πιστοί και άτρωτοι από κάθε κεραυνοβόλο αίσθημα. Αγαπάς τον άντρα σου. Ο άντρας σου σε αγαπάει. Η γυναίκα μου με αγαπάει και εγώ αγαπώ τη γυναίκα μου. Κάτω από την ίδια στέγη υπάρχουν δύο αντρόγυνα. Δύο ανά δύο. Θα ρω ότι αντιπροσωπεύουμε το μέγιστο ποσοστό. Εκτός αν κάνω λάθος. Πάντως εγώ δεν επιδιώκω. Και θα είχες άδικο να επιδιώκεις. Ο άντρας σου είναι νέος, όμορφος. Κομψός. Όμορφος. Πιο όμορφος από μένα. Βέβαια δεν είναι τόσο δυνατός όσο εγώ, αλλά έχει καλή υγεία. Περίφημη. Πού και πού μόνο υποφέρει από κανένα πονοκέφαλο. Όχι, μικρό πράγματα. Ίσως πονοκεφαλιάζει γιατί έχει, πανθομολογουμένως, την πιο ωραία γυναίκα του Παρισιού. Μια από τις ωραίες γυναίκες του Παρισιού. Και εδώ που τα λέμε, σε αγαπάει πάρα πολύ. Πολύ. Και τον αγαπάς πολύ κι εσύ. Πολύ. Άρα δεν βαριόσαστε. Σπανίως. Αλλά δεν πιστεύω να έχεις κι εσύ παράπονα. Ω, καθόλου. Και όσο για τη γυναίκα. Λοιπόν, έχεις ένα περίεργο τρόπο να επιμένεις στις προσωπικές μου αρετές. Είναι γιατί βιάζομαι να πω καλά λόγια για τη γυναίκα σου, που αξίζει πολύ περισσότερο από σένα. Είναι ένα διαμάντι. Ανεκτήμητο. Έχει μια ομορφιά εντελώς δική της. Και έχει αρετές σπουδαίες. Είναι ίσως η μόνη γυναίκα από το περιβάλλον μας που έχει πραγματικές αρετές. Καλά, μη θυμώνεις. Η αρετή, η πραγματική αρετή, είναι κάτι πολύ σοβαρό για σένα. Για πες μου, σε παρακαλώ. Πες μου μια πραγματική αρετή που να μην την έχω εγώ. Πολύ καλά. Λέω στην τύχη, την καλοσύνη. Κι εγώ δεν είμαι καλή. Έχεις αυτή την καλοσύνη που δεν χαλάει τίποτα.
ούτε την στυλπνότητα από το δέρμα σου. Δηλαδή δεν είμαι καλή για τον άντρα μου, για τα παιδιά μου, για τους φίλους μου. Και για τους φτωχούς σου. Και ωστόσο ο άντρας σου δεν το αναγνωρίζει. Τα παιδιά σου είναι θηρία και οι φίλοι σου σε γεμίζουν κοπλιμέντα και οι φτωχοί δεν σου λένε μήτε ευχαριστώ. Εσύ όμως δεν κρατάς κακία σε κανέναν. Και επειδή όλη σου η καλοσύνη εξαντλείται εκεί, δεν σου μένει το παραμικρό απόθεμα. Η γυναίκα σου είναι πιο για νεότερη. Ω, δεν τη παραβγαίνει. Σε οποιαδήποτε περίσταση χρειαστεί αληθινή αυταπάρνηση, η Μπέρτα θα σε νικούσε. Παράδειγμα. Αν ο άντρας σου σε απατούσε, τι θα έκανες? Έχω δύο σχέδια και θα αποφασίσω ποιο θα βάλω εις ενέργεια. Πρώτον, αν ο άντρας μου με απατήσει, θα τον εκδικηθώ κι εγώ αμέσως. Αμέσως με τον πιο κοντινό του φίλο. Και θα γίνει τόσο γρήγορα, ώστε δεν θα ξέρουμε ούτε ο άντρας μου ούτε εγώ ποιος από τους δύο έκανε την αρχή. Αν και πολύ κοινή αυτή η μέθοδος, μ' αρέσει αρκετά. Βλέπεις, μένουμε πολύ κοντά στο Παρίσι. Έχω πιθανότητες. Έλα τώρα πια. Το άλλο σχέδιο. Το ίδιο βράδυ που θα ανακαλύψω την απιστία του, και κάθε βράδυ από εκεί και πέρα θα γίνω τόσο τρυφερή μαζί του και τόσο απαιτητική, ώστε ο άντρας μου θα αναγκαστεί να αφήσει τη φιλενάδα του. Αρκετά πρωτότυπο. Δύσκολο ωστόσο στην εκτέλεση. Συμφωνώ πως είναι δύσκολο. Μπορεί και να αποτύχω. Μα αν πετύχω, ο Άλφρεντ θα έχει πιστεί πως δεν ήταν άξιος να αποκτήσει ούτε μία φιλενάδα. Πόση καλοσύνη. Είμαι δίκαιη. Η καλοσύνη δεν λογαριάζει το δίκαιο. Τι θα έκανε λοιπόν η δικιά σου η γυναίκα στη θέση μου? Συχνά τη ρωτώ, τι θα έκανε? Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορεί να με βρει τέτοια δυστυχία, μου λέει. Ούτε κι εγώ τη λέω, αλλά ας υποθέσουμε. Σώπαινε, μου λέει. Με βασανίζεις. Καλή μου μικρούλα, της λέω. Είναι αδύνατο να μην έβαλες στο μυαλό σου καμιά ιδέα κι εσύ. Ποτέ, μου λέει. Για σκέψου το μια στιγμή, της λέω. Να έτσι, για να γελάσουμε. Πες μου, τι θα έκανες αν σε απατούσε? Θα λυπόμουν πάρα πολύ, μου λέει. Το ελπίζω, της απαντώ, και ίσως εγώ να λυπόμουν περισσότερο. Όμως έπειτα θα γύρευες να με εκδικηθείς, θα με συγχωρούσες. Τι θα έκανες? Τίποτα. Τίποτα δεν θα έκανα, μου λέει. Και αν επιμένω ακόμα, αρχίζει προκαταβολικά να κλαίει. Και αυτό το λες εσύ καλοσύνη? Ναι. Οι γυναίκες που δεν είναι άξιες γι' αυτό, συνήθως το λένε ανοησία. Μα τότε, αγαπητέ μου, όταν έχει κανείς μια τέτοια γυναίκα σαν τη δική σου, καλά θα κάνει να μείνει στο σπιτάκι του. Αυτό κάνω εδώ και 12 χρόνια. Καληνύχτα, Μάρθα. Με συγχωρείς, ε. Καληνύχτα. Και βέβαια καληνύχτα. Αφού είσαι μια γυναίκα από τις πιο ευτυχισμένες και εγώ ένας άντρας από τους πιο ευτυχισμένους, και αφού η συζυγική μας ζωή είναι τόσο στέρεα, τι κάνουμε λοιπόν εδώ οι δυο μας στις 11 περασμένες τη νύχτα, όταν η γυναίκα μου ξαχρυπνά και ο άντρας σου κοιμάται? Δεν νομίζω πως ωφελεί στην ευτυχία να κοιμάται κανείς τόσο αργά στην εξοχή. Πήγαινε να τον βρεις. Πάω κι εγώ να τη βρω. Πάμε. Γιατί είναι ανεξήγητη αυτή η αδυναμία μας για αυτού του είδους τη συζήτηση. Μόλις μένουμε μόνοι στο σαλόνι αυτό, ή στο περιβόλι, ή στον περίπατο, ξαφνικά το μάτι σου ζωηρεύει και νιώθω πως θα χαρώ τη συζήτηση. Τι σκέφτεσαι για τον έρωτα? Τι σκέφτεσαι για τον έρωτα? Έχεις φίλο? Θα έχεις κάποια φιλεναδούλα. Είναι το αγαπημένο μας παιχνιδάκι. Πάντως είναι ακίνδυνο όταν κάθε φορά τελειώνει με τους διπλούς επένους για τη γυναίκα σου και για τον άντρα μου. Και γιατί όταν είναι αυτή μπροστά μιλάμε για άλλα πράγματα? Για τέτοια μόνο δύο άνθρωποι μπορούν να μιλήσουν και όχι περισσότεροι. Μα τότε, κυρία μου, μπορείς θαυμάσια να κάνεις αυτή τη συζήτηση με τον άντρα σου. Σε προκαλώ μάλιστα. Να δεις που δεν θα αργήσει να σε πιάσει χασμουριτό. Γιατί? Γιατί ο Άλφρεντ μπορεί να μ' αγαπάει χωρίς να μου μιλάει για αγάπη. Δεν του αρέσουν αυτές οι συζητήσεις. Είναι άνθρωπος με πάθος. Βρίσκει πως είναι ανόητες και ότι μόνο κουταμάρες μπορεί κανείς να πει. Οι ανόητοι είναι, αλλά εσύ κι εγώ. Εμείς είμαστε οι δυο πιο έξυπνοι άνθρωποι που γνωρίζουμε. Μα δεν είναι αλήθεια ότι βρίσκεις ευχαρίστηση σε αυτά που λέμε? Το ομολογώ. Και αυτή είναι μια ευχαρίστηση που δεν τη χρωστάς στον άντρα σου που αγαπάς, αλλά τη χρωστάς σε μένα που δεν αγαπάς. Πράγμα που μου είναι αδιάφορο, αφού κι εγώ δεν σε αγαπώ. Δόξα τω Θεώ. Τρέχω να το πω αμέσως στη γυναίκα σου. Είναι τόσο ήσυχη. Είμαστε όλοι τόσο ήσυχοι. Μα αφού χωρίς να αγαπιόμαστε, αγαπητή μου κυρία, δεν βρίσκουμε χαρά παρά όταν μιλάμε για αγάπη, τι είδους ευχαρίστηση είναι αυτή που δεν μας βγάζει πουθενά? Μια ευχαρίστηση κοσμική. Να κάνουμε κόρτε. Κόρτε. Αυτή η λέξη με εκνευρίζει. Καλά, δεν επιμένω στη λέξη. Ας βάλουμε πως είναι πλατωνική η ευχαρίστηση. Πλατωνική, ακόμα χειρότερα. Σε οικετεύω. Διάλεγε καλύτερα τις λέξεις όταν πρόκειται. Όταν πρόκειται για τι πράγμα? Για στάσου. Θαρώ, δεν μιλάς πολύ καθαρά. Όταν πρόκειται για την ευτυχία μας. Μάλιστα. Αυτή η ευχαρίστηση να είμαστε καθισμένοι εδώ μόνοι μας, ο ένας κοντά στον άλλον, να λέμε μικροπράγματα με κάποιο ωστόσο μυστήριο, να επενούμε τους συζύγους μας με κάθε ειλικρίνεια και γενναιοδορία και να μιλάμε σαν επαγγελματίες ψυχολόγοι, αλλά κρυφά πάντα για θέματα της αγάπης, είναι απόδειξη ότι κι εσύ κι εγώ έχουμε λόγους να τη χαιρόμαστε και ότι η ευτυχία σου, όσο και αν είναι τέλεια,
δεν είναι αληθινή. Λάθος έχεις. Εγώ είμαι απόλυτα ευτυχισμένη. Φίλε μου, πρόσεχε. Ναι, ναι. Ναι, προσέχω. Προσέχω και φυλάγομαι να μην θίξω τον άντρα σου. Τον έχω τοποθετήσει πολύ ψηλά στην εκτίμησή μου και αξίζει πολύ περισσότερο από μένα. Τον κολακεύεις. Μιλάω δίκαια. Είναι αμοιβαία τα αισθήματα. Σύμφωνοι. Είναι ωστόσο πράγματα που δεν ξέρει να τα πει όπως θα στα έλεγα εγώ. Και αυτό σου λείπει. Ναι, ναι, ναι. Σου λείπει. Είσαι γυναίκα, ναι ή όχι? Τι πράγματα? Δεν ξέρει να σου πει, όπως εγώ, πως είσαι μια γυναίκα με ένα εξαιρετικό γούστο και πως ντύνεσαι πάρα πολύ καλά, πολύ κλασικά. Δεν θυμάται ο άντρας σου, όπως εγώ, κάποιο περσινό σου καπέλο γαρνιρισμένο με κατακόκκινα κεράσια? Μόνο εσύ σου να άξια να φορέσεις με τέτοιο αέρα ένα τόσο χτυπητό καπέλο που άστραφτε στο δρόμο και τρέλαινε τα μάτια. Άλλο δεν μπορούσε να δει κανείς παρά τα κεράσια σου. Θα έπρεπε σίγουρα να προκαλεί τα χαμίνια να σκαρφαλώσουν και να τα κόψουν. Και σου πήγαινε. Πώς σου πήγαινε? Μου πήγαινε, ωραία. Σου πήγαινε όπως ηλιακάδα στον κάμπο. Αχ, αυτό ήταν πολύ ωραίο. Και βέβαια ήταν ωραίο. Και αυτά τα ωραία ποιος θα σου τα πει? Ο άντρας σου μήπως? Μου έχει πει. Δεν σου τα λέει πια? Πώς, μερικά. Όχι συχνά. Πού και πού. Και όσο πάει θα σου λέει λιγότερα, σε βεβαιώ. Και τον βρίσκω ασυγχώρητο. Στο τέλος όμως, στο τέλος και αυτό καταντά κουραστικό. Και έχασε ο άνθρωπος στη συνήθεια. Στοιχηματίζω πως δεν σου λέει πια πως είσαι έξυπνη. Δεν τώρα... θέλω με αυτό να πω ότι ασχολείσαι μόνο με υψηλά διανοήματα, αλλά ότι έχεις εξυπνάδα στις κινήσεις σου, στη ματιά σου, στο χαμόγελό σου, στον αντίλογο. Σε κάθε κουβέντα που σ' αγγίζει, αστράφτης. Βάζω το λόγο μου εκεί που πρέπει, όπως θα κάνει κάθε μια ανάλογα με την περίσταση. Είναι περισσότερο, ξέρεις, λόγος της καρδιάς παρά του μυαλού. Γιατί αυτό, είναι... αυτό το ταπεινό ύφος? Αφού ξέρεις πως είσαι εξαιρετική γυναίκα, που τα ξέρεις όλα, που τα διαβάζεις όλα, που μπορείς τα πάντα να πεις και τα πάντα να κρίνεις. Και τούτο είναι το απίστευτο. Ότι θα είχες κάθε δικαίωμα να ήσουν επιπόλαιη, ανάλαφρη, αέρινη. Κι όμως έχεις σωστή κρίση. Πραγματικά σωστή κρίση. Και την πιστεύω. Λοιπόν, είναι καταπληκτικό. Αν ήσουν λίγο πιο έξυπνοι, θα παραΐσουν. Δεν θα άφηνες τίποτε για τους κυρίους και θα σε φθονούσαν. Να τι δεν σου λέει ποτέ ο άντρας σου. Δεν σου λέει καν τώρα πια πως είσαι όμορφη. Το φανταζόμουν. Και το ξέρει κι αυτός. Εξάλλου το ξέρει και το ομολογεί το σύμπαν. Μα, όσο πας γίνεσαι πιο συμπαθητικός. Τι έπαθες απόψε? Θα θέλεις να σου πω κι άλλα? Για να βρεις αφορμή να θυμώσεις. Άντε λοιπόν, για δοκίμασε να θυμώσεις. Δεν μπορώ. Να θυμώσεις, γιατί σου λέω πως όταν βγαίνεις περίπατο στα Ηλίσια, σε κάθε μεριά της λεωφόρου γίνεται μια κίνηση περιέργειας. Οι καρέκλες μετακινούνται, όλοι σε θαυμάζουν καθώς περνάς με την άμαξα. Και ο αμαξά σου, να σηκώνει το κορμί του με υπερηφάνεια. Και ανάμεσα στα αμάξια που μοιάζουν σαν σταματημένα, το δικό σου καλπάζει προς την αψίδα του θριάμβου. Τούτο ήταν αστείο που είπες. Αυτό το γέλιο, αυτό το μελωδικό γέλιο, αυτό το αηδόνι που ξεφεύγει από το στόμα σου. Άκου, και αν το βράδυ στο θέατρο κάποιος ψιθυρίσει, αχ, τι όμορφη γυναίκα. Δεν είναι ανάγκη καν να κοιτάξω. Το μαντεύω πως είσαι εσύ στην αίθουσα. Και αμέσως νιώθω πως η βραδιά θα είναι ωραία. Το έργο που ακούω λιγότερο μου φαίνεται καλύτερο και ο πολυέλεος φέγγει διπλά. Μα Θεέ μου, εσύ δεν κουράζεσαι να λες τόσα. Τι λες, εγώ μόλις άρχισα. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσες φορές θα μπορούσα να σου λέω ότι όχι πως είσαι μια ωραία γυναίκα, αλλά η ωραία, η ιδανική. Μα τι είναι αυτό που λες τώρα, Πιέρ? Δεν ξέρω που να χωθώ. Πιο κοντά μου, Μάρθα. Πιο κοντά μου. Και θα σου πω κι άλλα. Θα σου μιλήσω για όλες σου τις χάρες. Και ακόμα θα επινοούσα κι άλλες. Αν δεν ήσουν πιστής σύζυγος και εγώ πιστός άντρας. Αλλά πρέπει να παρνηθούμε κάθε ερωτική εξομολόγηση, καλή μου φίλη. Εγώ να μην την κάνω και εσύ να μην την ακούσεις. Κρίμα. Είναι εξωφρενικό. Σου έλεγα προλίγου ότι δεν είμαι άνθρωπος να κοροϊδέψω τον άντρα σου και δεν είμαι αρκετά τυποτένιος για να ειρωνευτώ τη γυναίκα μου που την αγαπάω με όλη μου την καρδιά και που τη θαυμάσω. Και δεν θα σου το επέτρεπα. Αλλά ύστερα από 12 χρόνια συζυγική ζωή, δεν μπορώ εγώ που τόσο μ' αρέσει αυτό, που είμαι γεννημένος γι' αυτό, δεν μπορώ να πλέκω στα πόδια τη λόγια αγάπη. Θα ήταν σπατάλι. Η Μπέρτα ίσως δεν θα παραπονιόταν. Πράγματι, θα ήταν πολύ ευαίσθητη, θα κοκκίνιζε κατάπληκτη. Αλλά είναι τόσο καλή η νοικοκυρά, ώστε μέσα στην κατάπληξή της θα ήταν άξια να μου πει λόγου χάρη: πρόσεχε, θα χύσει τον καφέ σου. Και από εδώ και στο εξής, έτσι θα είναι πάντα.
Θα φοβάμαι διαρκώς αν παρασυρθώ ότι θα σπάσω κάτι από τον οικοκυριό μας. Καταλαβαίνω πια. Δεν είναι έτσι? Έτσι είναι. Στο τέλος καταλήγεις να αγαπάς την Μπέρτα σαν αδελφή. Σχεδόν. Ανάμεσα σε αυτή και σε μένα, αν δεν υπάρχει ακόμα φιλία, υπάρχει ο συγκρατημένος έρωτας, ο άχρωμος, που έχασε πια τα άνθη του. Ξέρεις τι σκέφτομαι? Αυτά τα δέντρα τα ξεραμένα που βλέπει κανείς μέσα στα κλουβιά των ζωολογικών κήπων. Τα πουλιά όσο να ανεβολεύονται από ανάγκη. Λουλούδια όμως δεν βγάζουν. Μα... δεν έχει ίσως καμιά σχέση. Καταλαβαίνεις όμως τι θέλω να πω. Ω, ναι. Πολύ καλά. Είναι σαν να μου εξηγείς τα όνειρά μου. Ή μάλλον τις ονειροπολήσεις μου. Δεν βαριέσαι. Για μερικά λουλούδια. Τι σημασία έχει? Πώς για μερικά λουλούδια? Στην ευτυχία τίποτε δεν είναι σχετικό. Όσο δεν τα έχεις όλα, έχεις το δικαίωμα να τα απαιτήσεις. Σύμφωνοι. Δεν διαμαρτύρομαι. Δεν υποφέρω. Ούτε εσύ εξάλλου. Η ζωή μας στη συζυγική δεν είναι και καμιά κόλαση. Κι αν είχαμε την παραμικρή πρόφαση, βολευόμαστε με μια κοινότοπη σχέση σαν και τόσους άλλους. Φίλε μου, είναι δύσκολο να απαντήσεις σε έναν άντρα ή μια γυναίκα που δεν το αξίζουν. Θα ήταν άδικο. Αν όμως το άξιζαν? Αν το άξιζαν, σε βεβαιώ ότι δεν θα αργούσαν. Το δικαίωμα, το καθήκον ενός άντρα που δεν αγαπάει πια μια γυναίκα, είναι να τρέξει να βρει το ταχύτερο μιαν άλλη να αγαπήσει, ώστε σε αυτό το θλιβερό κόσμο που η ευτυχία είναι τόσο σπάνια, να μην χάσει ούτε ένα ψίχουλο χαράς. Μάλιστα, και δεν θέλουν να μας βάλουν στην ανάγκη να υποκύψουμε σε αυτό το καθήκον. Τίποτα δεν γίνεται. Τους άθλιους. Μάρθα, σου δίνω το λόγο μου. Σου δίνω το λόγο μου, πως είναι φορές που βρίσκομαι σε κάτι στιγμές. Λυσάω μόνος μου. Για να ησυχάσω, ανοίγω ένα βιβλίο με στίχους. Διαβάζω φωναχτά όσο μπορώ πιο δυνατά τους στίχους και χορταίνω ποίηση. Και αυτό σε καλμάρει? Πάντα. Καμιά άσχημη σκέψη δεν αντιστέκεται σε ένα όμορφο στίχο. Δεν είναι και τόσο βαριά λοιπόν η αρρώστια σου? Όχι. Είναι αποτελεσματικός ο στίχος. Δυστυχώς όμως, δυστυχώς για πολύ λίγο. Βραχνιάζω γρήγορα. Το βιβλίο μου πέφτει από τα χέρια. Τα μάτια μου αρχίζουν πάλι να βλέπουν καθαρά. Και τότε αντικρίζω την ατέλειωτη και επίπεδη ευτυχία μου, ίδια με τη δική σου. Την αερόβραστη μέχρι δακρύων. Τι να γίνει. Είμαστε ευτυχισμένοι με μια ευτυχία που πρέπει να την υποστούμε. Δεν είναι ευτυχία. Είναι αποτελμάτωσης. Και θα ήταν ακόμα υποφερτή αν μπορούσαμε να πούμε δεν θα διαρκέσει. Είμαι όμως. Είμαι μόλις 35 χρονών. Μόλις αρχίζω. Και εσύ? Και εγώ. Και εγώ στην αρχή είμαι. Και είσαι όμορφη για να ζήσεις ένα αιώνα. Μια γιαγιά μου που ήταν καλονή έζησε 87 χρόνια. Είναι απελπιστικό. Και θα διάσουμε ασημένιες κούπες στους αργυρούς μας γάμους, στους χρυσούς. Στους διαμαντένιους. Σωστά ξεφαντώματα. Όλη τη ζωή ως το θάνατό μας. Πολύ βαρύ, αβάσταχτο είναι. Άρα είναι. Δεν μπορώ να μην επαναστατώ. Ξέρεις κάτι? Είμαι σίγουρος πως οι χείροι που φαίνονται τόσο αξιολείπητοι. Δεν είναι? Μπα. Πρώτα θρηνούν και απελπίζονται. Κι όμως είμαι βέβαιος πως κατά βάθος καταλήγουν να σκεφτούν. Τώρα πια είναι αναπόφευκτο. Δεν γλιτώνω. Αργά ή γρήγορα θα πρέπει να γνωρίσω κάποιαν άλλη γυναίκα. Συγκινητική σκέψη. Να την έχει κανείς πάνω στην καρδιά. Σαν κάποιο φυλαχτό. Τελικά παρηγορεί. Τέλος πάντων. Δεν χειρέψαμε. Χειρέψαμε. Λοιπόν, ποια θα είναι η γιατριά μας, αγαπητέ μου? Διακοπές. Ε? Διακοπές. Διακοπές που θα ανανεώνονται κάπου-κάπου. Εμείς δεν έχουμε ελεύθερες ούτε τις Κυριακές μας. Αχ, δεν αντέχω πια. Επαναπαύτηκα πολύ στη φρονιμάδα μου. Δεν μπορώ άλλο. Θέλω αέρα. Θέλω να περπατήσω λίγο. Μάρθα. Μάρθα, έλα μαζί μου. Έλα να κάνουμε μια βόλτα. Ένα μικρό περίπατο κάτω από τα δέντρα. Με αυτό το φεγγάρι. Έλα, μας περιμένει. Κουράστηκα να μην μπορώ παρά να αγαπώ. Έχω ανάγκη να λατρεύω. Πες μου, θέλεις να σε λατρεύω? Θα το ήθελα. Μην αρνείσαι το καλύτερο που έχω να σου προσφέρω. Τον τρόπο να αγαπώ μια γυναίκα. Να την περιποιούμε σε ένα σωρό μικροπράγματα. Να της κάνω δωράκια και τρυφερότητες φευγαλαίες. Να της μιλώ μια γλώσσα που δεν την ξέρει. Σορκίζομαι πως είμαι αληθινός ποιητής. Και έχω το χάρισμα να γοητεύω. Πράγματα που δεν μου χρησιμεύαν πια. Όμως δεν χάθηκαν. Τα φύλαγα πάντα. Τα φύλαγα χωρίς να ξέρω για ποιον. Ήταν για σένα, Μάρθα. Για σένα. Σου προσφέρω όλες μου τις οικονομίες της λατρείας. Πάψε, πάψε πια. Δεν θέλω τα μαγικά δώρα σου. Κι εγώ θέλω να σε μαγέψω. Σώπαινε λοιπόν. Θα με παρασύρεις να κάνουμε καμιά ανοησία? Αχ ναι, ας γίνουμε λίγο ανόητοι. Δεν σου ζητάω σπουδαία πράγματα,
Ας κάνουμε μονάχα μια κουταμάρα. Δεν απαντάς, Μάρθα, γιατί αναστενάζεις? Ωσέ μου, μια κουταμάρα. Μια όμορφη κουταμάρα. Μάρθα, γιατί σηκώνεσαι? Φεύγεις? Δεν είμαστε αρκετά ανόητοι γι' αυτό. Όχι. Η ιδέα σου δεν είναι πρακτική. Είναι γοητευτική, αλλά όχι πρακτική. Καλή μου φίλη, τώρα θα μου κάνεις τη λογική. Καιρός ήταν. Ξέρω απ' έξω και ανακατοτά τα επιχειρήματά σου. Τα επιχειρήματα δεν είναι μόνο για σένα, αλλά και για μένα. Για να πιστώ κι εγώ. Πράγμα που μου κοστίζει. Πάντα είναι καλοδεχούμενος ο καλός ο λόγος. Ευχαριστώ. Στο βάθος συμφωνώ μαζί σου. Εδώ που τα λέμε, θα ήταν ενδιαφέρουσα αυτή η μικρή ανάπαυλα, αυτή η ξεκούραση από το γάμο. Αυτή η διακοπή από την καθημερινή συζυγική αγάπη. Θα γράφαμε στην πόρτα διακοπές της οικογενειακής ζωής. Και όπως λες, θα πηγαίναμε να κάνουμε μια βόλτα. Μια βόλτα που θα διαρκούσε πόσο? Που θα διαρκούσε πόσο? Δεν μπορώ να σου το πω έτσι αμέσως. Αυτό σημαίνει ότι είναι κάτι περισσότερο από διακοπές. Και τότε θα αξίσει να χαλάσω τη ζωή μου. Το να βάλεις όρια σε μια λατρεία και να πεις θα διαρκέσει 8 μέρες. Ούτε Θεός να είσαι, δεν μπορείς να το παρεξοφλήσεις. Και αγαπητέ μου λάτρη, τι θα απαιτήσεις σαν αμοιβή? Τίποτα. Τόσο λίγο? Μια γυναίκα που λατρεύεται έτσι τα δίνει όλα χωρίς να της το ζητήσουν. Να είμαστε τώρα στην πραγματικότητα. Να είμαστε, γιατί εσύ την ανέφερες. Εσείς οι γυναίκες σκέπτεστε πάντα την πραγματικότητα. Ενώ εσείς οι άντρες δεν τη σκέπτεστε ποτέ. Δεν τη σκεπτόμαστε αμέσως. Βεβαίως, σαν έρθει η ώρα, θα ξέρω φυσικά να φιλήσω μια γυναίκα. Έτσι, Κρίμα. Έμοιαζες να με καταλαβαίνεις. Τώρα πια έπαψες να νιώθεις, τι λέω. Αλλά όχι, αγαπητή μου. Δεν πρόκειται για ποταπές ιστορίες. Εγώ δεν φανταζόμουν άλλο παρά κάτι σπάνιο, κάτι σύντομο, κάτι πολύ γλυκό και ακίνδυνο. Μια φωτιά σε άχυρο που δεν θα καίγαμε παρά τα αισθήματα, που δεν θα έβλεπτε τις καρδιές περισσότερο από αυτή την αχτίδα του φεγγαριού που διαπερνά το τζάμι εκεί στο παράθυρο. Μα τροβαδούρε μου, γοητευτικέ μου τροβαδούρε, γίνου για μια φορά στη ζωή σου πιο απλός. Οι διακοπές κάπου γίνονται. Πάμε λοιπόν. Πάμε. Είμαι έτοιμη. Πάμε να φύγουμε. Αγαπημένη μου Μάρθα. Ναι, πάμε να φύγουμε. Δεν με ενδιαφέρουν πια οι λόγοι που θα είχα να μην το κάνω. Και δεν αμφιβάλλω για την ειλικρίνειά σου. Δεν είναι δυνατόν ένας άντρας σαν και σένα να θέλει να παίξει με μια γυναίκα με τα λόγια μόνο, χωρίς να ξέρει καλά πού την παρασύρει. Το ξέρεις. Σε πιστεύω. Σε πιστεύω και τώρα είμαι εγώ αυτή που σου το λέω. Πάμε, Πιέρ. Πάμε, φίλε μου, να φύγουμε γρήγορα. Όποτε θέλεις. Γρήγορα, τώρα αμέσως. Μη με αφήνεις να το σκεφτώ. Να φύγουμε έτσι όπως είσαι, όπως είμαι. Χωρίς βαλίτσες, χωρίς ρούχα, χωρίς τίποτα. Αμέσως. Αμέσως. Πού θα πάμε, Πιέρ? Όπου θέλεις. Δεν το έχεις αποφασίσει? Ναι, βέβαια. Όπου να είναι. Στη θάλασσα, στο βουνό, στην άκρη του κόσμου. Στη Μασσαλία. Στον παράδεισο. Ο παράδεισος δεν βρίσκεται στον κατάλογο του οδηγού. Σε βεβαιώ ότι θα έχουμε φτάσει στην Νίκαια και το ταξίδι μας στην άκρη του κόσμου θα σταματούσε στη Μασσαλία. Λίγες ώρες μετά το Παρίσι. Είμαι σίγουρη ότι η ποιτική σου διάθεση θα μπορούσε να υποφέρει αυτή τη διαδρομή χωρίς σκόπο. Αλλά εκεί ακριβώς μετά από μια νύχτα, εκεί στους δρόμους αυτούς που η τσίκνα και το σαπούνι θα θύμιζε τα πιο πεζά πράγματα, κάτω από τον εμπορικό εκείνον ήλιο, τα πάντα θα λιώνανε, θα στέγνωναν για το λεπτό μου δέρμα και η ρομαντική σου λάμψη. Τόσο πολύ λοιπόν σε αλλοιώνουν τα ταξίδια. Και αυτή θα ήταν η φάρσα που θα μας έπαιζε η δεύτερη πόλη της Γαλλίας. Και ο γυρισμός? Όχι, ας μην μιλάμε για το γυρισμό. Με λίγη φαντασία θα μπορούσες κιόλας να δεις τα πρόσωπά τους. Θα ήθελαν ίσως και αυτοί οι διακοπές. Θα ήταν ελεύθεροι να τις πάρουν. Μην ελπίζεις ότι θα τις έπαιρναν. Θα έπρεπε να τους αντιμετωπίσουμε ίσως σαν δικαστάς. Κρυώνω. Φοβάσαι? Ο άντρας σου ίσως θα σε σκότωνε. Θα με σκότωνε, θα σκοτωνόταν ή θα του φαινόταν η περιπέτεια ό,τι πιο γελίο έχει γίνει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αλλά μαντεύω την υποδοχή της γυναίκας σου. Καημένη Μπέρτα. Τη βλέπω με την αγγελική της καλοσύνη. Την καλοσύνη που την εκμεταλλεύεσαι, φίλε μου. Και την εκμεταλλεύομαι κι εγώ. Γιατί εδώ στην εξοχή που ζούμε μαζί, εγώ δεν παίρνω παρά τις χαρές. Και αυτή η καημένη όλα τα βάσανα.
Μαζί της δεν θα κινδύνευε η ζωή σου, αγαπητέ μου. Καμιά σκηνή, ούτε παράπονο, ούτε καν περιφρόνηση. Η ντροπή σου δεν θα αντανακλούσε στο πρόσωπό της. Δεν θα έλεγε τίποτα. Θα πέφευγε και να σε κοιτάξει. Θα σου βάζε να φας το τραπέζι. Μόνη της θα σε σερβίριζε. Θα σ' άφηνε να ξαναβρεις τον εαυτό σου. Και αυτή η άγια γυναίκα θα πήγαινε να κλάψει μονάχη της. Και χαίρεσαι που τα λες αυτά. Είσαι απέσια. Έτσι ξανά πάλι καινούριος, φρέσκος. Θα ήσουν έξω φρενών με τον εαυτό σου και με μένα. Με σένα. Mm-hmm. Και δεν θα με βρίσκες πια ούτε κομψή, ούτε έξυπνη, ούτε όμορφη. Ούτε καν θα με χαιρετούσες, Πιέρ. Ίσως. Βλέπεις ότι έχω δίκιο. Γι' αυτό και δεν επιμένω. Όχι, όχι, μη μετανιώνεις. Δεν θα βγαίνει τίποτα. Κι όμως έτσι κάνουν οι άντρες. Στην πραγματικότητα όμως. Στην πραγματικότητα θα σε ενοχλούσε όσο και εμένα αυτή η υπόθεση. Ένιωσε και σε ξέρω, αγαπητέ μου. Η φαντασία σου έχει φτερά έτου. Όρεξη όμως πουργίτη. Σου αρκεί να μετακινήσεις ένα έπιπλο για να πιστέψεις ότι αλλάζεις σπίτι. Να ανοίξεις ένα παράθυρο για να νομίζεις πως είσαι ελεύθερος. Η ελευθερία έξω στον ανοιχτό δρόμο σηκώνει πολύ σκόνη. Θα πεις κι άλλα, όσο πας γίνεσαι και πιο κακή. Και σου φτάνει να φιλήσεις το χέρι μιας γυναίκας για να πιστέψεις ότι απατάς τη δική σου. Ορίστε, φίλα το χέρι μου. Στο προσφέρω. Ένα μικρό χεράκι, χαριτωμένη ανταμοιβή. Έχεις ακόμα ανάγκη από νουθεσία. Είμαι ένα μεγάλο παιδί, δεν θα το ξανακάνω. Θα έπρεπε να μου χρωστάς χάρη. Πίστεψέ με πως το αναγνωρίζω με όλη μου την καρδιά τη σου οφείλω. Τουλάχιστον μη φανταστείς ότι σου κρατώ κακία. Το ήξερα εγώ ότι ήσουν καλή. Μου είπες λόγια που δεν πληγώνουν θανάσιμα μια γυναίκα. Δεν σβήνω τίποτα από ό,τι είπα. Με κολάκεψες. Βρισκόμουν στην καλύτερη μου έμπνευση. Με έκανες θεά. Με συγκίνησες. Όχι και πολύ. Σχεδόν με μέθησες. Και αν η φιλία. Όσε παρακαλώ, μην συγχαίεις τα αισθήματα. Δεν τη θέλεις τη φιλία μου. Όχι απόψε. Μια εγκάρδια φιλία. Εγκάρδια φιλία. Εγκάρδια φιλία κατάλληλη για τις ευχές της πρωτοχρονιάς. Όχι, όχι, στα αλήθεια, όχι. Ας αφήσουμε για αύριο αυτές τις συμπαθητικές φιλίες. Καληνύχτα. Ας μπούμε στα χρυσωμένα μας κλουβιά. Εσύ εκεί, κοντά στην Πέρτα. Εγώ από εδώ. Κοντά στον Άλφρεντ. Ναι, κοντά στον Άλφρεντ. Και σε ζηλεύω. Ωστόσο αυτός ο Άλφρεντ που κοιμάται σαν το πιο εγωιστή, που ροχαλίζει. Όχι και ροχαλίζει, μόλις ένα ελαφρότατο γουργουριτό. Κάνε μου μια μικρή χάρη. Μην το ξυπνήσεις. Μου το υπόσχεσαι? Το υπόσχομαι. Ευχαριστώ. Και εσύ? Και εγώ σου το ορκίζομαι. Ωστόσο εσένα η γυναίκα σου δεν θα κοιμάται, Πιέρ. Είμαι σίγουρη πως ακόμα ξαγρυπνάει εκεί κοντά στη λάμπα. Με το κοριτσάκι της ήσυχο πια. Σε περιμένει. Πήγαινε κοντά της, δίχως θόρυβο. Και μόλις σου την καρδιά, φίλησέ την. Ακούσατε το μονόπρακτο «Συζυγική ζωή» του Ζιούλ Ρενάρ με την Μέρια Ρόνι Μάρθα και τον Δημήτρη Μαλαβέτα Πιέρ. Η μετάφραση και η προσαρμογή του έργου ήταν της Ιουλίας Ιατρίδη. Η μουσική επιμέλεια της Νίκης Θεμελή. Επιμέλεια ήχων Αρτέμιδος Τροΐζου. Ρύθμιση ήχου Θανάση Πολίτη. Η ραδιοσκηνοθεσία ήταν του Σπύρου Μιλιώνη.